πάμε στον κύριο Τσόχο τώρα. Και η πρώτη ερώτηση που θα γίνει. Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, Φωσίστα. Πώς περάσατε τη χθεσινή βραδιά, δηλαδή από το μεσημέρι που σας αφήσαμε και μέχρι το βράδυ, πώς περάσατε? Ήσυχα, φρόνημα. Αυτή τη φωτογραφία με το Αντετοκούμπο, τα αδέρφια εκεί, πότε την έβαλες? Πριν δύο χρόνια πριν. Α, τόσο πίσω είναι. Χοντρικά, ναι. 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 Ή δύο ή τρία. Ωραία φωτογραφία αυτή. Θα είναι βέβαια στην... Καταπληκτική. Επιτέλους βλέπω και εγώ δύο ανθρώπους στο ύψος μου. Σταυροπόδι ο Γιάννης με τον... ο άλλος πώς λέγεται το μικρό του? Θανάση σταυροπόδι απόψε να παρακολουθήσουν τους μεγάλους Warriors. βέβαια, στο πρώτο μάτς. Δεν είδα και την ώρα. Ξεκινάγες με το σταυροπόδι. Ναι. Και πίστευα ότι θα πεις και σταυροπόδι να κάτσουν πιο ψηλότερο από σένα είναι. Τι ήθελα να πω, μήπως ξενύχτησες εχθές, είδες αυτή τη ματσάρα στο Ρολάν Καρός? Ξενύχτησα, αλλά δεν είδα καμία ματσάρα στο Ρολάν Καρός. Δεν είδες Τζόκοβιτς Ναδάλ εχθές μέχρι τις 2 και? Όχι, είδα κανένα 2-3 φορές το κινητό, γιατί στην παρέα είχα ένα φαν του τένις. Αλλά δεν ήμουν έξω από το σπίτι, οπότε δεν... Ξέρω όλο αυτό το μύθο που έχει συμβεί, αλλά δεν το έχω δει. Ναι, ήταν... Εγώ γέλασα πολύ, γιατί από κάποια στιγμή και μετά στα μπροστινά, αυτό έλεγα και πριν, στα μπροστινά, δηλαδή προφανώς στα ακριβά, άρχισαν να μοιράζουν κουβερτούλες. Ναι. Άρχισαν να κρυώνουν εκεί πέρα. Και λέω, τι άλλη εποχή στη Γαλλία, στο Παρίσι. Και είδα ότι είχε κρύο και στο τελικό του Champions League. Δηλαδή, κύριε, έχει αλλάξει η φάση. Τη μέρα έχει ζέστη και το βράδυ έχει κρύο. Τι είναι, στη Σαχάρα είναι? Όχι, μωρέ, αλλά ήταν, ξέρεις, πήγε πολύ αργά. Δηλαδή, λίγο υγρασία, λίγο τέτοιο. Φαντάζομαι τώρα, όχι κρύο. Ναι. Αλλά είχε κουβερτούλα κανονικά. Μέχρι μία και εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να πάει η μάτς, να ξεκινήσει η μάτς τέλος πάντων και να φτάσει μέχρι αργάμιση. Ήταν ωραίο πάντως. Και χώμα. Ναι. Δεν είναι το καλύτερο, το τένις στο χώμα. Δεν συγκρίνεται νομίζω με τα άλλα παιχνίδια. Με τα άλλα τουρνουά, ας πούμε, με το Ρολάν Καρός. Που είναι χώμα. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο του Wimbledon. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ το χώμα. Αλλά ως τουρνουά, δεν ξέρω γιατί. Από μικρός προτιμούσα το Wimbledon. Wimbledon, μάλιστα. Λοιπόν, αυτή την περίοδο είμαστε σε αυτή τη φάση την ωραία, τέλος πάντων, των μετεγγραφών. Και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε το ρόστερ των ομάδων, έτσι. Το φύγε εσύ, δηλαδή έλα εσύ που παίζει τώρα, που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τώρα. Να τους πάρουμε, να πω βέβαια παρεθετικά ότι αυτή την ώρα είναι η συνέλευση της Ομοσπονδίας. Εκεί μάλλον διάφοροι ξεφωνίζουν, είναι ο Καραπαπάς, είναι ο Μπέος εκεί, είναι ο Τζόρτζογλου. Έχει διάφορα εκεί που γίνονται. Σε λίγο ίσως μάθουμε και κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω για αυτό που γίνεται. Σήμερα θα έχουμε και νέο πρόεδρο στην Ομοσπονδία, έτσι, τον κύριο Μπαλτάκο, πρόεδρος Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Δεν έχει και άλλον βέβαια, και αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Θα κάνει ένα σχόλιο για τον κύριο Μπαλτάκο, που θα είναι ο νέος πρόεδρος? Ελπίζω να είναι λιγότερο κακός από τους υπόλοιπους. Σαν πολιτικός απάντησες τώρα. Πώς να το πω, δεν έχω το παραμικρό στοιχείο για την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο για να μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει ο τύπος, ούτε μ' αρέσουν οι ιδέες του, ούτε συμφωνώ μαζί του εκτός ποδοσφαίρου, ούτε οι, πώς να το πω, οι ακραίες πολιτικές τοποθετήσεις του, τίποτα από όλα αυτά δεν μ' αρέσουν, αλλά το ποδόσφαιρο είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Σε σχέση με το ποδόσφαιρο δεν θέλω να κάνω καμία δίκη προθέσεων.
Αλλά θα περιμένω. Δεν ξέρω και ποιος θα έχει μαζί του. Είναι και αυτό. Πάντως ήδη υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Αλλαγές γίνονται και στην ΑΕΚ. Χθες ήταν η ώρα του γραφείου τύπου στο οποίο είχαμε αλλαγές εκεί. Και ο προηγούμενος νομίζω πάει στην Ομοσπονδία, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σε μια συγκεκριμένη θέση εκεί. Μιλάμε για τον Ανδρέα Δημάτο. Λοιπόν, έχει ωραία σκηνικά. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι περιμέναμε τον Μπότο να κάνει συνέντευξη τύπου αυτή την εβδομάδα, ναι. Αλλά δεν θα γίνει από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου έχουν πει. Γιατί, ξέρω εγώ, αποφάσισε, έκανε μια μάζοξη προχθές και μίλησε μόνος στους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ εκεί, φάγανε, ήπιανε μαζί τους κάλες εκεί δίπλα στο Μακεδονία Παλάς και βρεθήκανε, τους είπε κάποια πράγματα για την ομάδα. Δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου, εκτός αν αλλάξει κάτι την επόμενη ώρα. Μπλώς μιλάω για αυτό που συμβαίνει τώρα, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα τον ακούσουμε, ή ίσως να τον ακούσουμε λίγο αργότερα, ας πούμε, να τελειώσουν οι μεταγραφές. Μέχρι τώρα, στο σκηνικό, το μεταγραφικό, έτσι, των ομάδων, όλων συνολικά, τι είναι αυτό που σου κάνει εντύπωση? Για όλες τις ομάδες, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Πώς κινούνται ή πώς δεν κινούνται ακόμα? Πριν τις προετοιμασίες. Μου κάνει εντύπωση. Δεν θα λέω ότι υπάρχει κάτι που μου κάνει εντύπωση. Το ξαναπεί. Όλες οι μεγάλες ομάδες θα αλλάξουν πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό. Ή τουλάχιστον θα κάνουν πολλές μεταγραφές. Θα δούμε στην πορεία της επόμενης σεζόν πώς θα αλλάξουν. Στον ΠΑΟΚ διαβάζω, ας πούμε, ότι έχει κλειδώσει ο αριθμός των μεταγραφών και θα είναι 9. Δεν τις λες και λίγες. Πάνω κάτω καταλαβαίνω ότι τέτοιος θα είναι ο αριθμός μεταγραφών και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, ασυζητή, ο οποίος θέλει να μεγαλώσει το βάθος και το βάθος του ρόστερ, γιατί θα παίζει και Ευρώπη. Και στο τέλος της ημέρας δεν θα παίχει πολύ και το μεταγραφικό παραδόσιο του Άρη από αυτά τα νούμερα. Ναι. Χοντρικά θα αλλάξει το 1/3 των ποδοσφαιριστών σε κάθε ομάδα. Αυτό δεν είναι πάντα καλό. Δεν είναι ένιωσε καμία από τις ομάδες μας στη φάση ότι χρειάζεται 2-3 προσθήκες. Κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουμε και σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, διάβαζα χθες, ας πούμε, ότι... Ναι, διάβαζα χθες τη συνέντευξη τύπου του ιδιοκτήτη SEO, τέλος πάντων, της Manchester City και λέει, φέτος, λέει, θα κάνουμε μεταγραφές, θα κάνουμε, δεν είναι σαν τις άλλες χρονιές. Του λέω, δημοσιογράφος, δηλαδή, του λέει, έχουμε κάνει 2, τον Χάλαντ και τον Άλβαρες, τον Αργεντινό επιθετικό, που τους έχουμε κλείσει ήδη. Α, σίγουρα, λέει, θα κάνουμε φέτος. Μα, άλλες 2 οπωσδήποτε. Ναι. Προφανώς δεν έχουν και συμβόλαια. Είναι και λογικό, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φάση αλλαγής της ομάδας του εδώ και μια... Θα κλείσει ένας κύκλος. Είχε αρχίσει να αλλάζει από πέρυσι, θα αλλάξει αρκετά φέτος και θα ολοκληρωθεί, φαντάζομαι, τον χρόνο αυτή η μετάβαση στην επόμενη ομάδα. Στον Ολυμπιακό είναι σε μια φάση όπου σχεδόν τις περισσότερες από τις περσινές μεταγραφές που ήταν αρκετές τις αξιολόγησαν ως αποτυχημένες. Οπότε θα φύγουν οι περισσότεροι από αυτοί που ήρθαν πέρυσι για να έρθουν κάποιοι άλλοι. Στην ΑΕΚ ήταν μια αποτυχημένη, απολύτως αποτυχημένη χρονιά, οπότε οι αλλαγές μοιάζουν επιτακτικές. Στον Παναθηναϊκό περάσανε από τη φάση του ενός μάτς την εβδομάδα ότι φέτος παίζουμε Ευρώπη, αλλά πρέπει να μεγαλώσουμε το ρόστερ. Οπότε και εκεί είναι λογικό ότι θα είναι μεγάλος ο αριθμός των μεταγραφών. Και στον Άρη, όλη αυτή η ιστορία με την τελεπορία που έχουν φάει κατά καιρούς, με το κάνεις δεν κάνεις μεταγραφές, παίρνεις δεν παίρνεις άδεια, αλλά και με την λήξη αρκετών συμβολέων, είναι λογικό. Δεν έχεις δηλαδή σε κάποιον από όλους να πεις, μα γιατί κάνει τόσες μεταγραφές, θα κάνει τόσες μεταγραφές, ξέρω, κάποιος από τους μεγάλους. Πάνω κάτω είναι αρκετά εξηγήσιμο γιατί συμβαίνει. Πες
παίζει ρόλο, θα παίξει ρόλο για κάτι που θα συμβεί μες στη χρονιά και δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Ότι θα έχουμε Μουντιάλ εκεί Νοέμβριο, Δεκέμβριο, θα ξεκινήσουν οι ομάδες τώρα, φτιάχνουν ένα ρόστερ για να παίξουν στην Ευρώπη, να παίξουν στα πρωταθλήματά τους, δηλαδή να παίξουν τα κύπελά τους, ας πούμε, να παίξουν και στην Ευρώπη, κάποια στιγμή διακοπή. Και μεγάλη. 100%. Και μεγάλη, 100%. 100% θα παίξει ρόλο. Το συζήταγα προχθές εκτός αέρα με τον Νίκο Νιόμπλια. Του λέω, έλα για πες τώρα πώς το έχετε προετοιμάσει σε σχέση με την επόμενη σεζόν. Μου λέει, τι πώς το έχουμε προετοιμάσει. Κανείς, μου λέει. Ούτε αυτοί οι δύο που βλέπουμε τώρα στον τελικό, η Λίβερπουλ και η Ρεάλ, δεν είναι σίγουροι για την επόμενη σεζόν. Όλοι σκέφτονται πώς θα είναι αυτή η σεζόν, τι είδους προετοιμασία πρέπει να κάνουν το καλοκαίρι, τι πρέπει να κάνουν τον 1,5 μήνα το χειμώνα των διακοπών, και καλά, μου λέει, αυτοί θα έχουν και από τους 30 ή 20 θα είναι στο Μουντιάλ. Εμείς δεν θα έχουμε κανένα στο Μουντιάλ. Σίγουρα, μου λέει, θα δώσουμε μεγάλη άδεια μέσα στο χειμώνα, αλλά δεν ξέρουμε πώς να τους επαναφέρουμε. Να τους επαναφέρουμε με φιλικά μόνο, να τους επαναφέρουμε με προετοιμασία, μίνι, να τους επαναφέρουμε, να δώσουμε μικρότερες άδειες και να κρατήσουμε το ρυθμό μέσα από φιλικά, γιατί όλοι θα θέλουν να παίζουν φιλικά. Να φορτσάρουμε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, ώστε μετά την επιστροφή να έχουμε πάρει το όποιο προβάδισμα σε σχέση με τον όποιο στόχο έχει κάθε ομάδα ανά τον κόσμο, να μην τους πιέσουμε το πρώτο διάστημα που θα είναι πάρα πολλά και συνεχόμενα τα μάτς, ειδικά των ομάδων που έχουν και Ευρώπη, και να φορτσάρουμε μετά την χειμερινή διακοπή, όπου θα έχουν μπροστά 4,5 μήνες, 5 ποδόσφαιρο. Όλοι είναι σε τέλειως χαρτογράφητα νερά. Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, πώς να το διαχειριστεί ένας να διαχειριστεί αυτό το πράγμα πρωτοφανές, πρωτόγνωρο, ένας προπονητής, ένα team γενικότερα. Με τη διακοπή. Ναι, μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι απλό. Και για τις προετοιμασίες που θα κάνουν τώρα και για τα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν και πώς θα τα φέρουμε βόλτα. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό που θα γίνει. Και προφανώς, επειδή κάποιες χώρες, ας πούμε, δεν θα έχουν παίκτες αρκετούς, κάποιες ομάδες μάλλον δεν θα έχουν παίκτες αρκετούς, πώς θα τους κρατήσουν εκείνο το διάστημα. Και είναι και μεγάλο, δεν είναι μικρό. Δεν είναι μια εβδομάδα, 10 μέρες να πεις ότι. Αυτό ήταν το μόνο που δεν ανησυχούσε, γιατί ακριβώς μου εξηγούσε ότι όλοι θέλουν να παίξουν φιλικά. Μου λέει, το καλοκαίρι μπορεί να δυσκολευτείς να βρεις αντιπάλους για δυνατά φιλικά, γιατί, μου λέει, είμαστε σε διαφορετικές φάσεις. Δηλαδή, μου λέει, όσοι παίζουν Ευρώπη και παίζουν νωρίς, θέλουν δυνατά φιλικά από τέλος Ιουνίου. Κάποιοι, μου λέει, εκείνη την εποχή δεν έχουν αρχίσει καν προετοιμασία. Οπότε δεν τους βρίσκεις καν για να παίξεις φιλικά. Ή είναι στην αρχή της προετοιμασίας και δεν θέλουν ακόμα να παίξουν φιλικά. Πας αργότερα, μου λέει, εμείς που ξεκινάμε αργότερα γιατί δεν έχουμε Ευρώπη φέτος και θες να παίξεις φιλικά, έχουν αρχίσει, μου λέει, και υπάρχουν 200 ομάδες που παίζουν προκριματικά Champions League, προκριματικά Europa, προκριματικά Conference. Οπότε έχεις άλλου είδους δυσκολία να βρεις δυνατούς αντιπάλους. Είσαι στο εξωτερικό, είσαι στην Ελλάδα, ανάλογα με το που προετοιμάζεσαι, θα δυσκολευτείς. Ενώ, μου λέει, το χειμώνα, με μια πρώτη κουβέντα που έχουμε κάνει, όλοι θα θέλουν να παίζουν φιλικά. Γιατί ακόμα και αυτοί που θα κάνουν μια τύπου προετοιμασία, θα είναι κυρίως φιλικά. Έλα, άρα, να βρούμε ρυθμό. Άρα, εκτός από τα μάτς του Μουντιάλ εκείνη την περίοδο, θα έχουμε και φιλικά παιχνίδια εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Και δυνατά φιλικά θα έχουμε. Ναι. Τίγκα στα φιλικά. Τέλεια. Τίγκα στα φιλικά. Βροχή τα γκολ. Μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες, που η μία εβδομάδα, ξέρω εγώ, θα είναι φιλικά των εθνικών ομάδων, όπου εκεί οι σύλλογοι θα έχουν δώσει άδειες. Σχεδόν μόλις τελειώνει η φάση των ομίλων του Μουντιάλ ή και λίγο πριν, ταυτόχρονα θα αρχίζουν φιλικά παντού, συλλόγων. Παντού. Ωραίο θα είναι αυτό. Μέσα στη χρονιά. Χειμωνιάτικη. Ναι. Χειμωνιάτικο, ναι, θα είναι ωραίο. Ναι, γιατί είναι μεγάλο το διάστημα. Είναι περίπου, είναι σαν δύο σεζόν.
Και οι περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνω από τον Νιόμπλα, μάλλον, επειδή ακριβώς είναι αχαρτογράφητο το νερά, μάλλον έτσι θα την αντιμετωπίσουν τη φάση. Σαν δύο σεζόν. Μία που κρατάει Αύγουστο, τέλη Οκτώβρη, ή αρχές Νοέμβρη, ανάλογα με το πότε θα διακόπτονται τα πρωταθλήματα στις χώρες, και μία αρχές Γενάρη ή Μαΐ. Μήπως τον ρώτησε στο Νόμπλια έτσι εκτός αέρα και για αυτόν τον Λουίς Φελίπε, τον παίχτη που έχει στον Όφη? Προσπαθούν πάρα πολύ να τον κρατήσουν. Πάρα πολύ. Το παιδί αυτό θέλει να μείνει. Είναι δανεικός από τη Sporting Λισαβόνας αυτός. Σωστά. Έχει καταλήξει ότι θέλει να μείνει. Δεν έχει κάποια πρόταση στα χέρια του που να τον συγκινεί περισσότερα. Πέρασε καλά εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο για τα δεδομένα του Όφη. Και όφη μπορεί να τον κρατήσει εάν δεκτεί η Sporting ότι θα πληρώνει και αυτή ένα μέρος του συμβολίου. Διαφορετικά είναι πάνω από 400.000 ευρώ το συμβολίο του χρόνου. Τόσο μεγάλο είναι. Ναι, ναι. Ναι. Είναι αδύνατο να το καλύψει. Γιατί γράφουν οι Πορτογάλοι ότι ενδιαφέρεται και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Ενδιαφέρονται μάλλον για τον παίκτη. Αυτόν. Σωστό. Λογικό. Γιατί έχει κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν. Πάρα πολύ καλό μισό σεζόν, γιατί ήρθε το Γενάρη, και λογικά όσοι τον είδαν εδώ ενδιαφέρθηκαν. Εν τω μεταξύ είναι ένα παιδί που πριν τον τραυματισμό του έχει κάνει πάρα πολύ καλές σεζόν στην Πορτογαλία. Δεν το ήξερε αυτό, δεν το συζητήσαμε καν, δεν το ανέφερε καν για άλλη ελληνική ομάδα. Μου ανέφερε κάποιες πορτογαλικές που είχαν δείξει ενδιαφέρον, αλλά δεν τον συγκινούσαν τον ίδιο. Δεν ήταν κάποιες ομάδες. Αυτός είχε σοβαρό τραυματισμό, είχε μείνει έξω για αρκετό διάστημα πριν. Ναι, πολύ μεγάλο. Ναι. Πολύ μεγάλο. Σχεδόν ένα χρόνο. Άντε. Προφανώς και γι' αυτό. Μα έτσι ήρθε και στην Ελλάδα. Ναι, αυτό θα λέγαμε. Έτσι ήρθε και στην Ελλάδα. Διαφορετικά δεν ήταν για να έρθει στην Ελλάδα. Είχε κάνει, εντάξει, στη Sporting που δεν έπαιρνε πρωτάθλημα, στη Sporting προσπαθούσε να βγει τρίτη, αλλά είχε σκοράρει σε τελικό κυπέλλου, είχε βγει η πρωτοσκόρα της Sporting, δεν είναι άλλων κυβικών. Έχει και φοβερή ιστορία αυτό το παιδί, πόσο πολύ έχει ταλαιπωρηθεί στην καριέρα του σε σχέση με το ποδόσφαιρο, τι άγωνη γραμμή έχει ακολουθήσει, σε τι χώρες και σε τι πρωταθλήματα έχει παίξει μέχρι να μπορέσει να καθιερωθεί. Ήταν και άτυχο πολλές φορές στις επιλογές του. Αλλά τέλος πάντων βρήκε την θέκα του στη Sporting και εκεί έκανε τη διαφορά. Εγώ έχει βάλει διψήφιο αριθμό γκολ με τη Sporting Λισαβόνας. Αυτό φτάνει για να σε μια ομάδα που πουλάει αβέρθα και ό,τι βγάζει το κοιτάνε top club, φτάνει για να καταλάβεις το μέγεθος που ήταν κάποια στιγμή. Δηλαδή κάποια στιγμή ήταν προσφερειστής που άγγιζε 15-20 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει με τον Τζόλι. Για μένα είναι ένα θέμα ο Τζόλις, αν θα μείνει ή δεν θα συνεχίσει στην Αγγλία ή αν τον δώσουν δανεικό η Νόριτς, αν θα έρθει προς τα δω ή όχι, θα επιστρέψει. Στον ΠΑΟΚ που αποφάσισαν κιόλας να. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά αποφάσισαν να μείνει ο Γκαρσία για την επόμενη σεζόν στη Β' ομάδα. Γενικότερα έχουν θέμα. Οι ομάδες ψάχνονται πολύ και στα μεταγραφικά. Ίσως αυτό που λέγαμε πριν, που συζητούσαμε πριν για να. Ο Τζόλι, σαν δανειστή, νομίζω θα έχει μεγάλη πέραση στην Ελλάδα. Τι εννοείς δηλαδή? Ο Τζόλις, αν δανειστεί, νομίζω θα έχει μεγάλη πέραση στην Ελλάδα. Βόρεια και νότια. Μάλιστα. Να μείνουμε με αυτό να αιωρείται στους 107,4 και να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξεκάθαρο αυτό που λέω. Ξέρω ότι στο τραπέζι έχει πέσει σε πολλές ομάδες και έχω την αίσθηση ότι και κάποιες από αυτές μπορεί και να ρώταγαν αν πωλείται.
Αν πωλείται κιόλα. Ναι, ναι. Ναι. Μα δώσαν 11 εκατομμύρια αυτοί όμω για το Τζόλι. Ναι, αν πωλείται. Πόσο να τον πάρουν, ε? Όχι με 11, αλλά αν πωλείται, ξέρω εγώ, με, θεωρούν ότι δεν βγήκε και θέλουν να μειώσουν τη ζημιά, αν υπάρχει τέτοια σκέψη στην Norwich, ή θεωρούν ότι τώρα που παίζουν στην Championship πρέπει να μαζευτούν οικονομικά, οπότε χρειάζονται κάποια χρήματα από κάποιες πωλήσεις και θα το συζητούσαν να το πουλήσουν με λιγότερα, του τύπου 5, 6, 7 και κάποιο ποσοστό μεταπόληση. Δηλαδή υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα που μπορεί να δώσει 5 εκατομμύρια για τον Τζόλι να τον πάρει? Ναι, νομίζω ότι υπάρχει. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε, χαίρετε. Να είστε καλά, να είστε καλά.